Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Οι εκδόσεις Κέδρος και ο Ιαννός σήμερα σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση του βιβλίου της Μέλπος Αξιώτη με τίτλο «Η Κάδμο» σε φιλολογική επιμέλεια, επίμετρο σχόλια Μαρίας Κακαβούλια. Τα βιβλία θα τα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και ο λόγος τώρα στον εκδότη κύριο Γιώργο Παπαθανασόπουλο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εκ μέρους των εκδόσεων Κέδρος, σας καλωσορίζω στο φιλόξενο χώρο του Ιαννού, όπου σήμερα παρουσιάζουμε το μυθιστόρημα «Η Κάδμο» και συγχρόνως τιμάμε μια μεγάλη συγγραφέα, μια ανυπέρβλητη εκπρόσωπο του ελληνικού μοντερνισμού, τη Μέλπο Αξιώτη. Λίγα λόγια για τη συγγραφέα. Η Μέλπο Αξιώτη, με καταγωγή από παλιά αρχοντική οικογένεια της Μυκόνου, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1903. Μετά από μια σύντομη σχετικά παραμονή στη Μύκονο, επέστρεψε στην Αθήνα και γνωρίστηκε με τον Νίκο Εγκονόπουλο, τον Γιώργο Θεοτοκά, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Γιάννη Ρίτσο, τον Νίκο Αλεξίου. Το 1933 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα γράμματα, με το δίηγμα «Απ' τα χτες ως τα σήμερα», στην εφημερίδα «Μυκονιάτικα Χρονικά». Το 1936 προσχώρησε στο ΚΚΕ και παρέμεινε πιστή στην αριστερά ως το θάνατό της. Το 1938 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα, «Δύσκολες νύχτες». Στην κατοχή εντάχθηκε στην Εθνική Αλληλεγγύη του ΕΑΜ και συνεργάστηκε στον παράνομο τύπο. Μετά την απελευθέρωση διώχθηκε λόγω της πολιτιστικής δράσης και κατέφυγε στη Γαλλία το 1947, όπου οι αριστεροί διανοητές Λουί Αραγκόν, Έλσα Τριολέ, Πολ Ελιάρ, Πάμπλο Νερούντα και άλλοι τις επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. Γενικά, οι διαδρομές της Μέλπος Αξιώτη, τόσο στην προσωπική της ζωή, όσο και στη λογοτεχνία, συνδέονται με τις ιστορικές στιγμές που συγκλώνησαν τον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο, διατρέχοντας τα χρόνια από το Μεσοπόλεμο ως τον Ψυχρό Πόλεμο. Το μυθιστόρημά της, 20ος αιώνας, κυκλοφόρησε το 1946 και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και της χάρισε πανευρωπαϊκή καταξίωση. Το 1950, η Μέλπο Αξιώτη απελάβνεται από τη Γαλλία κατόπιν διαβήματος της ελληνικής κυβέρνησης και καταφεύγει αρχικά στην Ανατολική Γερμανία, στη συνέχεια στη Βαρσοβία και πάλι πίσω το 1956 στο Ανατολικό Βερολίνο. Εργάζεται επί 6 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Humboldt, διδάσκοντας νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και συνεργάζεται με τον επίσης εξόριστο Δημήτρη Χατζή. Η Μέλπο Αξιώτη επαναπατρίζεται το 1965. Αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ η υγεία της επιδεινώνεται στις αρχές του 70. Εν τούτης, κατορθώνει να ολοκληρώσει το κύκνιο άσμα της, την Κάδμο, ένα χρόνο πριν από το θάνατό της, το 1973. Το τελευταίο, λοιπόν, μυθιστόρημα της Μέλπος Αξιώτη κυκλοφορεί από τον Κέδρο, σε νέα σχολιασμένη έκδοση, σε φιλολογική επιμέλεια της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Παντίου Πανεπιστημίου Μαρίας Κακαβούλια, ύστερα από μια επίπονη και συστηματική εργασία που διήρκησε αρκετά χρόνια. Εκτός από τη Μαρία Κακαβούλια, έχουμε τη χαρά να είναι επίσης μαζί μας η συγγραφέας Μάρο Δούκα, η οποία έχει δημοσιεύσει αρκετά κριτικά κείμενα πάνω στο έργο της Μέλπος Αξιώτη, η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κριτικός λογοτεχνίας, τη Τίκα Δημητρούλια, η οποία έχει μεταφράσει από τα γαλλικά στα ελληνικά το μυθιστόρημα της Μέλπος Αξιώτη, «Ρεπιμπλίκ Βαστίλη». Ο συγγραφέας και επί σειρά ετών μελετητής του έργου της Μέλπος Αξιώτη, Παναγιώτης Κουσαθανάς, και ο ποιητής Θωμάς Τσαλαπάτης,
που με την παρουσία του υπογραμμίζει την επίδραση της Μέλπος Αξιώτη στους Έλληνες λογοτέχνες της νεότερης γενιάς. Πρώτα όμως, η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή θα παρουσιάσει σύντομη παράσταση βασισμένη στις διαδρομές της Μέλπος Αξιώτη. Σας ευχαριστώ. Ίσως θα χρειαστεί εμείς τώρα να ξαναπλάσουμε μια παιδική καρδιά για να μπορούμε να διαβάσουμε. Σήμερα περιμένω ένα σουβριάλι, ασημένιο. Το 1938 δημοσίεψα το πρώτο μου βιβλίο, «Τις δύσκολες νύχτες». Στο σπίτι που καθόμαστε είναι πολλά χωρίσματα. Μέσα σε κάθε χώρισμα ένα σωρό πράγματα ραδιασμένα χάμω. Στον τοίχο, στη μέση, παντού, γύρω-γύρω. Και η Σμήνη τραγουδούσε πολύ όμορφα, η Σμήνη. Το γράψιμο είναι σπουδαία υπόθεση. Είναι όπως ο έρωτας. Είχε προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός για την καλύτερη γυναικεία πεζογραφία της χρονιάς. Κριτική επιτροπή ήταν ο Καρθέος, ο Άλκης Θρύλος, η Τατιάνα Σταύρου, ο Βενέζης, ο Θεοτοκάς. Και οι δύσκολες νύχτες πήραν το βραβείο. Ο Γρηγόρης Ξενόπουλος έγραψε 500 χρόνια μετά «Οι δύσκολες νύχτες θα παραμείνουν ένα αξεπέραστο πρότυπο για την ελληνική λογοτεχνία». Το 1936 έγινα κομμουνίστρια, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ήμουνα σίγουρη πως είμαι εκείνο που λέγεται αριστερός λογοτέχνης. Πολλοί ήταν τότε που έμαθαν πως η λογοτεχνία δεν είναι ένα σκυλάκι της πολυτέλειας που το χαϊδεύει στη μοναξιά σου, μα ένα όπλο και εργαλείο. Κύματα μας τα παίρνανε, κύματα μας τα φέρνανε τα όνειρά μας. Πέστε μου, σε όλα τούτα εμείς τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε γυναίκες. Για μας τα χρόνια δεν περνούσανε, ήτανε πάντα καλοκαίρι. Δεν αγοράζαμε παπούτσια για να μπορούμε να σου πούμε σ' αγαπώ. Όταν δεν είχαμε αληθινά, τίποτα εμείς. Βγάζαμε ψεύτικα γαρίφαλα στο παράθυρο. Εμείς, τι άλλο θέλατε από μας; Εμείς είμαστε γυναίκες. Πολλοί μας πικράνατε. Πολλά χρόνια είναι τώρα που θυμάται η Άννα τον πρώτο της έρωτα. Δεν τον ξανάδε. Μια φορά, ύστερα από χρόνια, νόμιζε για μια στιγμή πως πέρασε μέσα από τα φώτα. Μα και δεν ήταν σίγουρη. Άλλη φορά, άλλα χρόνια, για μόνο μια στιγμή, νόμιζε πως τον άκουσε. Μεγάλωναν κι οι δυο τους, μαχώρια ο καθένας, μακριά. Η Άννα είχε φύγει. Και μόνο που είχε ένα φιλί στα κάγκελα μένει κρεμαστόν αργοπορεί, χρόνια 15. Ήταν από το ποίημα «Σύμπτωση». Το 1947 η Μέλπο Αξιώτη, καταξιωμένη συγγραφέας, φεύγει από την Αθήνα για να βρεθεί στο ραντεβού του κόσμου. Το διαβατήριό της ισχύει για ένα χρόνο. Επάγγελμα λογοτέχνης. Σκοπός παραμονή στη Γαλλία, σπουδές.
γράμμα στο Λουί Αραγκόν. Δρέσδη, 24 Σεπτεμβρίου 1950. Πολύ αγαπημένε σύντροφε, όταν εκείνο το πρωινό του Αυγούστου σας αποχαιρετούσα στο γραφείο σας, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι σας έβλεπα για τελευταία φορά στο έδαφος της Γαλλίας. Θέλω να χαιρετήσω στο πρόσωπό σας όλους τους φίλους που αφήνω εκεί. Δεν θα συναντηθούμε πια στο μέλλον, σύντροφοι, παρά μόνο στα μεγάλα σταυροδρόμια της Ευρώπης, στους δρόμους της αντάμωσης, όπου πηγαίνουν σήμερα οι άνθρωποι σφίγγοντας το πέρασμά τους στο χέρι. Όσο για τον καθένα από μας, τους διωγμένους από τη Γαλλία, όπου γης και πατρίς. Στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 6 το πρωί συλληφθήκαμε. 3 αστυνομικοί ερεύνησαν με κάθε λεπτομέρεια το δωμάτιό μου. Στις 6 το απόγευμα, εγκαταλείπαμε το Παρίσι και τη Γαλλία. 7 πρόσωπα μέσα σε κάθε φορτηγάκι της αστυνομίας, φρουρούμενοι και από τις 4 γωνιές, από 4 αστυνομικούς, με τα μυδραλιοβόλα στο χέρι, έτοιμα να χτυπήσουν. Είδαμε την Κονκόρντ για τελευταία φορά. Ήταν υπέροχη. Είδαμε τη Βαστήλη και τη γέφυρα Γκρενέλ. Στο εξής δεν είδαμε πλέον τίποτε. Οι αστυνομικοί κατέβασαν το πίσω κάλυμα. Μέσα στη μαύρη νύχτα, ανάμεσα σε ουρανό και γη, σε κάποιο μέρος της Γαλλίας, κατεβήκαμε για μία και μοναδική φορά από όλα τα φορτηγά της μεγάλης πομπής, ανά δύο φρουρούμενοι για τις ανάγκες μας. Την επόμενη, στις 10 το πρωί, περνούσαμε τα σύνορα στο Στρασβούργο. Το πίσω κάλυμα ήταν εκείνη τη στιγμή ανασηκωμένο. Μπροστά στο φρουρό της γέφυρας, σηκωθήκαμε όρθιοι και τραγουδήσαμε μέσα στο δικό μας αυτοκίνητο τη Μασαλιώτιδα. Οι 4 αστυνομικοί τα έχασαν και κατέβασαν το κεφάλι. Λίγο αργότερα, διασχίζαμε την Αμερικάνικη ζώνη της Γερμανίας. Υπήρχαν Πολωνοί επιστήμονες, Ρουμάνοι καθηγητές, Ισπανοί συνδικαλιστές, τσαγκάριδες από την πλατεία Μαντλέν, εργάτες από το Μενιλμοντόν, υπήρχαν επίσης και ανθρακορίχοι, υπήρχε μια κοπελίτσα 12 χρόνων και ένας γέρος 70 χρόνων, συνολικά ήμασταν 90 άτομα. Στα δύο φυλάκια, τέλος, μέσα στο χωράφι που οροθετεί τις Γερμανίες, αμόλυσαν οι αστυνομικοί την πομπή να την παραλάβει η απροειδοποίητη Ανατολική Γερμανία. Σας φύγω αδελφικά το χέρι, σε εσάς και στη σύζυγό σας και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για όλα όσα κάνατε για μένα. Μέλπο Αξιώτη. Το Δεκέμβριο του 1964 η Μέλπο Αξιώτη επιστρέφει στην Ελλάδα με τα λιγοστά πράγματά της και 4 σήκωτα κιβώτια βιβλία. Η Κάδμο πετά τώρα πάνω από τα βάθη, ανάμεσα γης και ουρανού. Τώρα στο αεροπλάνο μοιράζουν τα χαρτιά της εξόδου. Όνομα του επιβάτη, κατοικία, πατρίδα. Αυτό το τελευταίο συλλογίζεται η Κάδμο. Βασιλική υπογραφή της το έχει αφαιρέσει. Έτσι η Κάδμο άφησε εκείνο το χώρο της πληροφορίας λευκό. Τώρα λοιπόν γυρίζεις μετά από 18 χρόνια και βρίσκεις παραπεταμένα τα πράγματα που άφησες. Το μικρό βαλιτσάκι σου με άχρηστα πια βιβλία. Τα βιβλία που έγραφες εσύ σκοροφαγωμένα.
Βρίσκεις τα πρόσωπα που συμπαθούσες να έχουν αλλάξει εντελώς ζωή. Το σκρίνιο σου να είναι ένας κουτσός σκελετός. Η καλαθούνα σάπια. Τα πράγματα και οι άνθρωποι γερνούν και ξαναγεννιούνται. Αν δεν υπήρχαν οι γραφιάδες, ποιος θα μας τα έλεγε όλα αυτά. Να αρχίζεις τη νέα σου ζωή με το τίποτα, γυμνή σαν το σκουλίκι, όπως την πρώτη φορά που σαν έπιασες την πένα για να γράψεις. Τώρα λοιπόν γυρίζεις, νομίζεις πως θα βρεις αύριο το μεσημέρι να σε περιμένει ο άνθρας εκείνος που αγάπησες, εκείνος που θυμόσουν. Θα έρθει αύριο όπως άλλοτε πριν κλείσουν τα μαγαζιά. Αλλά δεν τα λογάριασε σωστά, γιατί έχουν περάσει χρόνια 18 και άλλαξε η μορφή του κόσμου. Σήμερα όμως ήρθε το παρελθόν σου να σε συναντήσει. Η Άννα, η Μαρία, η Ισμήνη, η Κάδμο. Όλα τα ονόματα που έπλασες, οι καταστάσεις που έφτιαξες και φαντάστηκες. Εκεί μέσα σε αυτές τις σελίδες έζησες και μεγάλωσες. Αντέχουν τα όντα και ξαφνικά τσακίζουν. Πώς έγινε αυτό δεν το κατάλαβες διόλου. Και από τότε έρχεται σύντομα η φθορά. Αχ, να γινώσουν ένα αντικείμενο θαλασσινό. Να σε παίρνει το κύμα. Να πηγαίνεις σε διάφορα μέρη, να είσαι ένα πρόσωπο ανύπαρκτο κι όμως αληθινό. Ίσως αυτό ήταν που σου άρεσε και μεταμορφωνόσουν. Μεταμόρφωση της χρυσαλίδας. Και τότε γινώσουν η Άννα, η Μαρία, η Ισμήνη, η Κάδμο, η Ανώνυμη, για να υπάρχεις μέσα στον κόσμο, για να σ' ακούν να μιλάς. Οι άνθρωποι. Καλησπέρα. Είμαι με φαρυγγίτιδα. Είμαι όμως εδώ γιατί δεν γινόταν να μην είμαι. Και μετά από τη συγκίνηση με την Σοφία, τώρα εγώ αισθάνομαι σαν να έχει τελειώσει η βραδιά και ότι να μέναμε με αυτή τη συγκίνηση. Να είσαι καλά. Λίγα θα σας πω, γιατί είμαστε πολλοί ομιλητές. Επειδή τη Μέλπα Αξιώτη την έχω αγαπήσει σαν δικό μου άνθρωπο, αν και δεν την είχα γνωρίσει από κοντά όσο ζούσε, πέθανε το 72 και εγώ βρέθηκα στον Κέδρο ένα χρόνο αργότερα, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Κέδρος που δεν την ξέχασαν. Θα ήθελα επίσης να καταθέσω για άλλη μια φορά δημόσια την εκτίμησή μου στη Μέρη Μικέ, που έχει επιμεληθεί τα ποίηματα της Αξιώτη, Κέδρος, το μεταφρασμένο από τα γαλλικά μυθιστόρημα «Ρεπιμπλίκ Βαστίλη Άγρα» και πρόσφατα την αλληλογραφία της Μέλπος με τον Γιάννη Ρίτσο, εκδόσεις Άγρα. Να αναφερθώ με συγκίνηση
στην Τιτίκα Δημητρούλια, και τώρα είναι δίπλα μου, που μετέφρασε το Ρεπιμπλίκ Βαστίλη σαν να ήταν η ίδια η Μέλπο, εκδόσεις Άγρα. Να ευχαριστήσω ακόμη τις ιστορικούς Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη που κατάφεραν να επιβάλλουν τάξη σε εκατοντάδες χαρτιά και να μας ταξιδέψουν μέσα από την αφήγησή τους στις διαδρομές της Μέλπος, εκδόσεις Θεμέλιο. Διαδρομές που σχετίζονται άμεσα με την αριστερά και την πορεία της σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Και τώρα στο θέμα, το βιβλίο για το οποίο βρεθήκαμε απόψε εδώ. Κάδμο, ένα βιβλίο εις αυτόν. Και τι να πω για την εξαιρετικής ευαισθησίας και βαθιάς γνώσης και απέραντης υπομονής, εμπνευσμένη κριτική έκδοση επιμέλεια του βιβλίου από τη Μαρία Κακαβούλια. Ευτύχησε η Κάδμο, αυτό μόνο θα πω. Ευτύχησε και η Μέλπο, που μετά θάνατον γνωρίστηκε με τη Μαρία. Κάδμο, ένα βιβλίο σπουδή στην ανακεφαλαίωση, επισκόπηση, ανασύνταξη, επανεκτίμηση, προετοιμασία για τη μεγάλη, την οριστική αναχώρηση προς το απέραντο τίποτα. Ένα βιβλίο για τη γλώσσα. Και τότε μια μεγάλη φοβέρα κρεμάστηκε πάνω σου, ο αγώνας με τη λέξη. Αλλά προσοχή, η αξιώτη δεν είναι λέξη λάγνα. Η αξιώτη γνώριζε. Ο αγώνας με τη λέξη για την αξιώτη ήταν ο αγώνας με τον χρόνο και τον χώρο, τον τόπο. Ο αγώνας με τη ζωή. Για να καταλήξουμε πού. Στη λέξη που αυτή είναι και άλλη δεν γίνεται να είναι. Στη ζωή που αυτήν ζήσαμε και άλλη δεν γίνεται να ξαναζήσουμε. Και αυτή τη λέξη και αυτή τη ζωή είναι που μας δίδαξε η αξιώτη. Οι νέοι συγγραφείς να διαβάζουν, να μελετούν τη Μέλπο αξιώτη, γράφει η Τατιάνα Μιλιέξ το 1993 στο περιοδικό Λέξη. Θα διδαχτούν πολλά. Συμφωνώ. Θα διδαχτούν πρώτα απ' όλα την εμπειρία, το βίωμα της λέξης, την περιπέτειά της μέσα στην πρόταση, τον αγώνα, την ορμή, το παράπονο, το άρωμά της, το χρώμα της. Θα διδαχτούν πάνω απ' όλα την ιστορία της. Και στερεώνοντας τη λέξη και την ιστορία της μέσα τους, είναι σαν να στερεώνουν και τη θέση τους στον κόσμο. Αλίμονό σου όμως, αν προσπαθήσεις να τη μιμηθείς, η Μέλπο Κάδμο δεν αντιγράφεται, δεν διδάσκεται. Από τη Μέλπο Κάλμο θα ωφεληθείς μόνο αν προσπαθήσεις να αναζητήσεις μέσα από το παράδειγμά της τη δική σου σχέση με τη γλώσσα. Αν επινοήσεις τη δική σου συνομιλία με το παρόν και το παρελθόν σου, τη δική σου ματιά για τον τόπο και την εποχή σου, αν ρυθμίσεις με το δικό σου τρόπο, τον δικό σου βηματισμό, στη δική σου διαδρομή από το εγώ στο εμείς. Και τελειώνοντας, για την Κάδμο απόψε θα σας μιλήσουν και η Τιτίκα και η Μαρία Κακαβούλια που είναι καταλληλότερες. Για την αξιώτη έχω μιλήσει κατά καιρούς και έχω γράψει καταθέτοντας απλώς την αγάπη μου για τα βιβλία της. Από το πρώτο «Δύσκολες νύχτες» έως και την Κάδμο. Απόψε θα ήθελα να κλείσω τούτα τα λίγα με μια αναφορά στα χρονικά της. Απάντηση σε 5 ερωτήματα, πρωτομαγές 1886-1945, οι Ελληνίδες φρουροί της Ελλάδας, Αθήνα 1941-1945. Επικαιρικά, για την κατοχή και μετακατοχική Αθήνα, μπροσούρες, θα έλεγε κανείς, αναλώσιμα με ημερομηνία λήξεως κείμενα. Και όμως, με τόσο υψηλή αίσθηση και συνέστηση του γλωσσικού αισθητηρίου που καλείται να υπηρετήσει την αίσθηση και τη συνέστηση της κοινωνικής ευθύνης. Και εδώ ακριβώς εδράζεται κατ' εμέ και όλη η ποιητική στιβαρότητα του σπαραχτικού λόγου της Μέλπος. Σας ευχαριστώ.
καταξιωμένη Μέλπο Αξιώτη, η εμβληματική κάδμο της, ο ιστορικός εκδοτικός οίκος Κέδρος, οίκος, το λέει και η λέξη, το αληθινό σπίτι της Μέλπο, στέγη άματε και οικογένεια για αυτήν, και η επάξια κατακυρωμένη πια στις συνειδήσεις μας από τα φοιτητικά και όλα χρόνια της ως μελετήτρια του μοναδικού έργου της συμπατριώτησάς μου, καθηγήτρια Μαρία Κακαβούλια, που επιμελήθηκε τη νέα έκδοση, δεν χρήζουν ιδιαίτερων συστάσεων. Γράφει η Μαρία Κακαβούλια. Η λογοτεχνία της Αξιώτη είναι μια λογοτεχνία με ρίζα και η γραφή της γραφεί με ανάσα. Αυτές οι δύο αράδες νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες κριτικές κουβέντες, τις πιο οξυδερκείς, τις πιο ευσύνοπτες που έχω ως τα τώρα διαβάσει για το έργο της Μέλπος. Κουβέντες που συνοψίζουν με σπάνια οικονομία τα κύρια χαρακτηριστικά της σπουδαίας τέχνης της. Στηριζόμενη η Μέλπο στις γερές ρίζες μιας πλήρως ενημερωμένης διαχρονικής λογοτεχνικής εγγραμματοσύνης και στο τάλαντό της που τη βοηθούσε να βρίσκει άσφαλτα την απαραίτητη θαλασσινή άβρα, την ανάσα, τον ρυθμό, ρυθμό για τον οποίο πρώτος μίλησε ένας παλιός γειτονάς μου, ο Σκυκλαδίτης Παριανός Αρχίλοχος, μπόρεσε, χωρίς φανερή προσπάθεια, να κάνει τη γλώσσα που είχε μάθει από τις θαλασσινές γερόντισες της Μυκόνου και τις ιστορίες που διηγούνταν οι ίδιες, ένα πρώτης τάξεως εργαλείο, ένα υπερκλειδί που της άνοιξε το σεντούκι με τα κρυμμένα μυστικά της απροσποίητης, της ζωντανής σαν τον προφορικό λόγο γραφής. Γραφής ενδεδειμένης με έναν τολμηρό και προκλητικό μοντερνισμό για τις αρχές της δεκαετίας του 1930, τότε που η Μέλπο πρωτοπαρουσιάστηκε στα γράμματα. Τα δύο πρώτα διηγήματά της, στα μικονιάτικα χρονικά, 1933-1934, του ποιητή και ερευνητή της ιστορίας Γιαννούλη Μπόνη, είναι κείμενα μιας πρωτοφανέρωτης, πλην όριμης λογοτέχνηδας. Ανάμεσα στις αράδες των βιβλίων της Μέλπος, μπαχαρίζει ανελιπώς ένα δροσερό, θαλασσινό αγεράκι. Φαίνεται πως αβίαστα έτρεχε πάνω στο χαρτί το μολύβι της, όπως τρέχουν το χειμώνα τα λαγκαδάκια στο ηλιοπότη στο νησί μας, όταν ευδοκίσει ο Θεός να βρέξει, και όπως μοιράζει το μελτεμάκι τη δροσοφοριά του θέρους σε ανθρώπους και σε πράγματα. Το εξοικειωμένο αυτή της με το μουσικό ιδίωμα του νησιού επέτρεψε στη Μέλπο κάθε τι που έγραφε να είναι, για να χρησιμοποιήσω μουσική ορολογία, «μπεν ρυθμάτο». Ίσως η Μέλπο να μην διάμε όλα τούτα, αφού ο πατέρας της δεν συμφωνούσε καθόλου και μάλλον ηρωνευόταν και ελεηνολογούσε τη συνήθεια των γονιών της αστικής τάξης να στέλνουν τις θυγατέρες τους να μάθουν πιάνο χωρίς να υπάρχει η έφεση και το τάλαντο. Η Μέλπο, παρά τα μουσικά ακούσματα από τον πατέρα της μέσα στο ίδιο της το σπίτι, δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. Ωστόσο, ξανασυναντήθηκε δημιουργικά με τον μουσικό πατέρα της από άλλους παράδρομους. Εννοώ δια της λογοτεχνικής γλώσσας που υπήρχε εντός της καλοκουρδισμένη με μια στιβαρή και στη σωστή δόση της αρμονία. Αυτό λίγοι μάστορες θα μπορούσαν να το κάνουν με τέτοιαν άφθαστη χάρη και τέχνη. Στη γραφή της ακούμε μια καθόλου καλό συγκερασμένη μουσική χωρίς περιτά ποικίλματα ή γλυκερά σαχλοκουδουνίσματα στα οποία οι ποιητές και οι πεζογράφοι συχνά μπαίνουμε στον πειρασμό να προσφύγουμε με ολέθρια συνήθως αποτελέσματα. Όσοι την εγνώρισαν, ομολογούν πως ήταν συναρπαστική και στον προφορικό λόγο της, ακριβώς σαν τις γερόντισες που ορκίζεται ότι τις έμαθαν τη γλώσσα. Ένα άλλο μέλος της οικογένειας Αξιώτη, άλλου καιρού, άλλης γενεάς άνθρωπος, που έζησε σε εποχές διαμάχης για την ελληνική γλώσσα, ο εκπατρός παππούς της Πανάγος Αλεξάνδρου Αξιώτης, συνέθεσε ηθογραφικά νησιώτικα διηγήματα. Ο καλλιεργημένος μεγαλέμπορας φαίνεται ότι υπήρξε η αιτία της λογοτεχνικότητας και της μουσικότητας στην οικογένεια. Όμως, ο παππούς Πανάγος, πεζογράφος και αυτόχρημα ο λίγων ποιητής, προπαντός όμως σημαντικός μεταφραστής της ρώσικης λογοτεχνίας εκ του ρωσικού πρωτοτύπου, ακόμα υπάρχουν στα κατάλοιπά του ανέκδοτες μεταφράσεις του, χρησιμοποιεί στους διαλόγους των διηγημάτων του, όπως τον Παπαδιαμάντη και αυτός, το ιδίωμα του νησιού, αλλά το χειρίζεται σαν τον αδέξιο κάλφα που έχει με απλωμένα όλα τα εργαλεία πάνω στον πάγκο του, μα δεν ξέρει πώς να τα χρησιμοποιήσει.
Τα χρησιμοποιεί αδέξια και άτσαλα, λες και φοβάται μη μαλάξει τα αφρά τα αρχοντικά χέρια του. Αντιθέτως η Μέλπο καθοδηγεί με στοργή τις λέξεις της σαν μια μάνα της θυγατέρες της. Κυρίαρχη πάνω στο μικονιάτικο γλωσσικό ιδίωμα, γενικώς πάνω στο γλωσσικό υλικό της, το τιμονεύει σαν επιδέξια καπετάνισσα, με σιγουριά το οδηγεί όπου εκείνη θέλει. Τολμά μάλιστα συχνά να το ζυμώνει και να το πλάθει ανορθόδοξα κατά τις δικές της ορέξεις και τις λογοτεχνικές ανάγκες των καιρών, μεταλλάζοντας ή και στρεβλώνοντας το κάπου-κάπου αν χρειαστεί, για να εξυπηρετήσει τους απότερους και κρυφούς αλχημιστικούς σκοπούς της γραφής της, αυτούς που σιγά-σιγά ανακαλύπτουμε σήμερα και μας τρελαίνουν. Αληθινή μάγισσα του λόγου. Το γλωσσικό ιδίωμα της Μικόνου, παραπόταμο κι αυτό σαν όλα τα ιδιώματα της πατρίδας μας, που εκβάλλουν μέσα στον μεγάλο ποταμό της ελληνικής γλώσσας και τον λιπαίνουν, υπήρξε η μόνη της ζωής της κληρονομιά, η αναφέρετη και ακριβή πρίκα της, χαρισμένη από τις γειτόνισσες και τις παραμάνες του νησιού, που γαλούχησαν κυριολεκτικά και γλωσσικά το ορφανό από μητέρα κορίτσι. Πλήρως τιθασευμένος ο λόγος αυτός από την τέχνη της Μέλπος, την υπάκουε φρόνημα, την αγάπησε με την ίδια ένταση που τον αγάπησε η ίδια, τη βοήθησε να χτίσει το ξεχωριστό έργο της, τη στάθηκε συντροφιά και παρηγοριά στην αναγκαστική υπερορία της, αλλά και στην εξορία μέσα στον ίδιο τον τόπο της, εξορία που τελικά αποδείχτηκε μοιραία. Συχνά αναρωτιέμαι πώς θα ήταν αυτό το έργο χωρίς τον πλούτο του ιδιωματικού λεξιλόγιου της Μικόνου, χωρίς τη στοχευμένη απλοποίηση της σύνταξής του, χωρίς τη χαριτωμένη αφέλεια που τα διακρίνει. Σήμερα περιμένω ένα σουβριάλι, ασημένιο. Αυτό κι αν είναι υψηλή, υψηλότατη λογοτεχνικότητα. Γι' αυτό τόσο πολύ κόστησε στην Κάδμο και ταχύνεψε το τέλος της η απώλεια μιας των λέξεών της, των θυγατέρων της. Όταν ξεχνάς τις λέξεις, είναι το γύρας. Ένα-ένα τα όργανά σου σε αποχαιρετούν. Πέφτουν σε αποσύνθεση. Λυσμόνησες τις λέξεις. Τις έχασες. Έχασες τα βιβλία σου. Τα λυσμόνησες κι αυτά. Έγινες ένα αρχαίο πιθάρι. Αλλά σε τι θα μπορεί να σου χρησιμεύει, αφού του έλειψε τώρα ο καρπός, το εσωτερικό του, λέει η Κάδμο. Οι λέξεις για την Κάδμο ήταν τροφή και ήταν και πόμα. Η εγγονή λοιπόν του Πανάγου Αξιώτη, η κόρη του Μουσουργού Γεώργιου και αδελφή του νεότερου Πανάγου, ποιητή και διηγηματογράφου κι αυτού νου, κατά την παράδοση της οικογένειας, μπόρεσε να οσμιστεί σαν το λαγωνικό, όχι μόνο τα ζητούμενα από τους περαζούμενους και τους δικούς της καιρούς, αλλά και από τους μελούμενους. Μπόρεσε προπαντός, με αξιοσημείωτη τόλμη, να συντάξει μέσα σε ένα εύτακτο και γοητευτικό χάος, ατίθασα, ασύνταχτα και ατέριαστα εκ πρώτης όψεως πράγματα. Γεγονός που, αν εξαιρέσεις τις καλύτερες στιγμές της δημοτικής ποιησής μας, ήταν για εκείνους τους καιρούς όχι μόνο κενοφανές, αλλά και εξαιρετικά τολμηρό για τα εγχώρια λογοτεχνικά δεδομένα. Το νησί της Μύκονος, νησί του μέτρου και της αρμονίας τότε, τότε που η Μέλπο έβγαινε στο τριφερίσι στα γράμματα, ήταν μια φτωχική, αλλά σφίζουσα οντότητα υψηλού κάλους, ένα ζωντανό σχολείο που δεν γινόταν παρά να διδάξει σωστά και την ίδια, όπως εδίδαξε και πολλούς άλλους άξιους δημιουργούς. Την ίδια ακριβώς εκείνη εποχή, στις αρχές της δεκαετίας του 1930, τα σχέδια και τα χαρακτικά του Γιάννη Κεφαλινού από το νησί, αν και ημιτελή, είναι αξιοσημείωτα έργα τέχνης. Η αρχιτεκτονική και η φυσική ομορφιά του τόπου, τα βράχια του, η παράδοση, η ιδιαιτερότητα των ανθρώπων του, τα ήθη, η λαλιά και η ζεστασιά τους ενέπνευσαν και σημάδεψαν, ήταν πράγματα καταλυτικά και κυρίως παλαιόθεν μοντέρνα, που περίμεναν όποιον είχε μάτια να δει και αυτιά να ακούσει, για να επαληθευτεί για ακόμη μια φορά ότι το παλιό είναι συχνά μοντέρνο. Αξιώτη και Κεφαλινός λοιπόν, νέοι δημιουργοί και δυο μιας νέας εποχής που χαιρετήρει για την τέχνη, μαθήτευσαν στο κάλος του νησιού και έδειξαν από το μετερίζι του ο καθένας και με τον τρόπο του πως η αρματοσιά τους διέθετε την ευαισθησία να ειδούν, να ακούσουν ως απολύτιμα για τις δυο αδελφές τέχνες ποίηση και ζωγραφική ξετυλίγονταν εμπροστά τους. Προπαντός είχαν την πρόνοια και τη σοφία και οι δυο τους
παρά τις αντικσότητες και τις απαιτήσεις της ζωής και των περιστάσεων, όχι μόνο να αναγνωρίσουν ως πολύτιμα και αναντικατάστατα όσα είδαν και άκουσαν στο νησί, μα και να τα προκρίνουν και να τα διαφυλάξουν, όχι σαν πεθαμένα κοιμήλια, αλλά σαν αναγκαία εργαλεία στο σεντούκι της τέχνης τους ως το τέλος. Κανενός από τους δυο η τέχνη δεν βγήκε από αυτά χαμένη, όπως αποδείχνει η συνέχεια και η εξέλιξή τους. Σαν το μελίσι γύρω από τη γύρη εκείνη την εποχή, αλλά και αργότερα, γυρόφερναν στο νησί ένα σωρό οικαστικοί, οικονομίδης, Γιαννουκάκης, Μηταράκης και άλλοι, αλλά και συγγραφείς όνου και στην αριθμός. Η υποδειγματική, η πλήρως κατατοπιστική δεύτερη έκδοση της Καύμος αποτελεί μια υπεύθυνη κριτική φιλολογική εργασία. Άξιζε να την περιμένουμε επί 43 έτη. Η Μέλπο βέβαια δεν έχει τελειωμό. Όσο και να τη μελετούμε, όσο και να γράφουμε για το έργο της, ποτέ δεν θα είναι αρκετά και πάντα θα μας εκπλήσει. Η κληρονομιά της είναι ανεξάντλητη. Όσοι γνωρίζουν σε βάθος το λαμπρό λογοτεχνικό έργο, τον βίο και την πολιτεία της, δεν γίνεται παρά να αγάλλονται τα τελευταία χρόνια που έστω και με τόση αργοπορία η Μέλπο συγκαταλέγεται στους τυχερούς δημιουργούς, αφού η μελέτη του έργου και της ζωής της ευτύχησε να βρίσκεται πλέον σε άξια χέρια. Τι παραπάνω να επιθυμήσει ένας συγγραφέας κι ας έφυγε τόσο πικραμένος από τη ζωή, να μην μείνει άγνωστος ο Συγγνώμη. Άλλωστε και η ίδια λέει, ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη τύχη για τον καθένα? Να μην μείνει άγνωστος ο τάφος του. Να πηγαίνει ένας έστω κάποτε να καθίζει εκεί. Όχι για τίποτε. Όχι για τίποτε άλλο, αλλά γιατί αυτό σημαίνει ότι για κάποια πράξη του κάποιος θα το θυμάται. Και ακόμη, όταν θα είμαι νεκρή, τα πρόσωπα και οι λέξεις στο βιβλίο μου θα μιλούν ίσως για εμένα. Καλή ώρα όπως τώρα δά. Η Τιτίκα Δημητρούλια, η Μάρο Δούκα, η Ελένη Ελεγμήτου, η Μαρία Κακαβούλια, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η Άννα Ματθαίου, η Μέρη Μικέ, η Μιρέκ Μπριζεά, η Πόπη Πολέμη, ο Γκί Μισελ Σονιέ, η Ιωάννα Σπηλιοπούλου, η Λουσίλ Αρνού Φαρνού, η Πόλη Χατζημανολάκη και άλλοι έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής και της επιστημοσύνης τους στη Μέλπο. Και αυτό όχι μόνο από ερευνητικό ζήλο ή καθηγητικό και συγγραφικό καθήκον, αλλά κυρίως από μέγα θαυμασμό και στοργική αγάπη για το έργο που μας άφησε, αλλά και για το πιο τίμιο, τη μορφή της. Δεν είναι ανάγκη να είσαι εύμορφος για να είσαι ωραίος όταν έχεις κατορθώσει ένα τέτοιο ασύγκριτο συγγραφικό άγαλμα. Άλλωστε, πότε η ευμορφιά εξασφάλισε την ωραιότητα? Είναι φορές μάλιστα που πρέπει να σκοτωθεί στον άνθρωπο το κάλος για να μπορέσει να φανεί η ωραιότης, φτάνει βεβαίως σε αυτή να υπάρχει. Ακόμη μένει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου η μορφή της, έτσι που είχα τη μεγάλη τύχη να τη συναντήσω, παλικαράκι τότε για μια και μοναδική φορά, ένα καλοκαιρινό σούρουπο στο γυαλό της Μυκόνου. Αποφασιστική, αγέροχη, αρχοντική, επιβλητική, βέβαιη κατά βάθος για την αξία του έργου της, αλλά προπαντός ανθρώπινη, καταστημένη αληθινή Καύμο πια, την αντίκρισα στο γυαλό της Μύκονος σε ένα από τα τελευταία της ζωής της καλοκαίρια που τόσο πολύ αγαπούσε τη ζεστασιά τους. Με το μακρύ πανοφόρι αμπέχονό της μέσα στο κατακαλόκαιρο, με το χαρακτηριστικό κότσο της, το λίκνο της χρυσαλίδας, καθώς στεκόταν όρθια μέσα στη χλαλοή του ετερόκλητου κόσμου, έκρυβε και σκοτίνιαζε ο πίσω της ολάκαιρο το δίσκο του αυγουστιάτικου δειλινού ήλιου. Ήταν έτσι όπως ακριβώς την παρόμοιασε ο αδερφός της Πανάγος στα ποιητικά κατάλοιπά του. Ίδιο γεράκι, έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του και να απογειωθεί οι ψιπετές από το βουνό της Κουκουλούς μπροστά από το αγαπημένο σπίτι της Ανομεράς, που αν και σε ξένα χέρια πια, συνεχίζει ωστόσο να γράφει στο μάρμαρο πάνω από την πόρτα το όνομά της. Δεν μπορώ να κατανοήσω την ειδονική κακεντρέχεια με την οποία κάποιοι μιλούν για την ασχήμια της. Λες και δεν υπάρχει άλλο τι να πει κανείς για αυτήν παρά αυτή την εξυπνάδα. Λες και έφταιγε η ίδια για αυτό το κουσούρι και έπρεπε να κατακριθεί και να απολογηθεί που δεν έκανε τίποτα για να το διορθώσει. Αυτή την αδικία, την αρρωστημένη αιμονή, αλλιώς πώς να την πω παρά μεταθανάτιο bullying, όπως εύστοχα το χαρακτήρισε μια αγαπημένη φίλη. Αδύνατο να το κατανοήσω
εκτός εάν το εκλάβω σαν συνειδητή ή ασυνείδητη ζήλια, δυσάρεστο, τυραννικό το όντι συνέστημα. Ζήλια για το λογοτεχνικό ανάστημά της που υπερβαίνει συντροφικούς ή ευρύτερα λογοτεχνικούς κύκλους. Θα γελά τώρα πάλι η Μέλπο βέβαια με όλα τούτα, μειωτικά ασφαλώς όχι για την ίδια, μα για όσους τα μετέρχονται. Έχουμε άλλωστε μαρτυρίες για το χιούμορ και τον εύθυμο αυτοσαρκασμό της για αυτό το θέμα. Ιδιαιτέρως για τη χαρακτηριστική στους αξιότιδες αετήσια μύτη της. Τη φαντάζομαι τώρα να φιλομετρά την έκδοση της Κάδμος, το τελευταίο βιβλίο της, που το έγραψε και ως μαρτυρία, ξέροντας πόσο εύκολα παραχαράζεται η ιστορία, η προσωπική και η άλλη. Βιβλίο που δεν πρόλαβε να το χορτάσει, αφού τη σκέπασε το σκότος του μυαλού, ο πραγματικός θάνατος. Το ξεφυλίζει όχι έτσι που το αρπάζει η μηχανή με τα δόντια της και το κάνει αγνώριστο, όπως κάθε χειρογραμμένο και ματωγραμμένο βιβλίο, αλλά καλλιγραφημένο τακτικά-τακτικά στις ρηγωτές κόλλες του διαγωνισμού, χωρίς περιθώριο όπως η ίδια συνήθιζε, διορθωμένο από τον στοργικό σύντροφο ποιητή Γιάννη Ρίτσο και επιμελώς επιμελημένο από τη Μαρία Κακαβούλια. Συχνά το ξεφυλίζω κι εγώ, ενθυμούμενος ότι είχα την τύχη και την τιμή, έστω και για τόσο λίγο, έστω αδιάφορα και άχαρα, να ζήσει ανάμεσά μας η Μέλπο Αξιώτη, που ξαναρχίζει την νέα της ζωή σαν να είναι ανοιχτή παλάμη. Δε χορταίνει να χαράζει καινούργιες λέξεις με την πένα που της χάρισαν για το καλωσόρισμα οι ουράνιοι σύντροφοι και συνάδελφοί της, από τον Όμηρο μέχρι το Σεφέρι, από τον Τζέχοφ ως τον Εγκονόπουλο, όλοι μαζί τώρα καμαρώνοντας τα τλαζένια μάτια της Λουκίας. Ευτυχώς λοιπόν ήρθε επιτέλους η ώρα, δεν θα μείνουν όλα άγραφα, ατελείωτα. Οι λέξεις ξανάρχονται και τη βρίσκουν από τα βάθη του κόσμου. Φυτρώνουν και εκεί που δεν έχει χώμα. Στραγγίζουν σαν από κόσκινο. Καμώνονται σαν το κηδόνι που είναι καρπός δύσκολος. Η σαυράδα, η άφτρα του λίχνου, η λιάστρα του σίκου, το χύμα της πορτοκαλιάς. Λούζεται μέσα του η Μέλπο όπως λούζεται από το κύμα το ταπεινό μαμουνάτο, το θαλάσσιο εκείνο πλάσμα. Και όλα ξαναρχίζουν για να επαναληφθούν τα ίδια και παράλλαχτα, πολλά τα βάσανα και λίγες οι χαρές. Η αντίσταση με τη γραφίδα, που είναι κάποτε αποτελεσματικότερη από τις άλλες αντιστάσεις, η αναμέτρηση με τους φαρμακερούς χειμώνες του βοριά, η αναμέτρηση με τις τρικλοποδιές των συντρόφων, που δεν το είχαν πολλήν όρεξη να ακούν αηδόνια να μέλπουν σε εποχές πολεμικών τυμπάνων και πολιτικών παθών. Και ακόμη, κάποιοι φευγαλαίοι κοντραμπατζίδες έρωτες που καταλήγανε σε λαθρέο δάκρυ. Τέλος, οι αμέτρητες επιστολές Μποτίλια στο Πέλαγος και οι θαλπερές αναμνήσεις από τον ήλιο του νησιού και τον ήλιο πατέρα. Μέσα σε όλα αυτά το ειλικρινές όραμα. Όραμα, όχι ψεύδος, όχι ψευδέστης για τα πάτη, ασυνομωτούσαν όλα για να χάσει την πίστη στον άνθρωπο και την ιστορία. Η Μέλπο δεν ήταν βέβαια η μόνη που έπαθε εκείνα τα δίσεχτα χρόνια. Τόσα και πιο πολλά έχουν κι άλλοι περάσει. Πόσοι όμως μετουσίωσαν τα βάσανά τους σε σπιθόβολο πνεύμα και τέχνη, πόσοι τα έκαναν οικουμενικό άσμα να μαρτυρά εσαΐ τους καημούς του κόσμου και τα πάθια που παθαίνει ο άνθρωπος από τον άνθρωπο. Η μνήμη έρχεται και φεύγει. Ο άνθρωπος είναι μικρός. Μεγάλα είναι μόνο τα έργα του. Ο καιρός έρχεται και φεύγει. Αυτός είναι εκείνος που θα πει την τελευταία λέξη. Σχεδόν καθημερινά συνομιλούμε στον ύπνο και στον ξύπνο μου. Την συναντώ στον επανάληπτο πορτρέτο της που το φιλοτέχνησε στο ξύλο, ζεστό υλικό, ο φίλος της Μέμος Μακρύς. Στην έξοχη πρωτομή της που φιλοτέχνησε ο Τινιακός Γλύπτης Πραξιτέλης Τζανουλίνο στο γενέθλιο τόπο της. Αλλά προπαντός τη συναντώ ανελιπώς σε κάθε αράδα του σπουδαίου έργου της, όπου, όπως ακριβώς το προέβλεψε η Κάδμο, οι λέξεις της μιλούν και θα μιλούν για εκείνην όταν εμείς οι άλλοι δεν θα είμαστε παρά μια καλή, η κακή ανάμνηση στους επιζώντες για όσον καιρό βέβαια αυτοί θα ενθυμούνται όσο θα ζουν. Τελειώνοντας, πρέπει πρώτα να ενημερώσω όσους από εσάς με την ευκαιρία αυτή θα βρίσκεστε στη Μύκονο στις 13 και 14 Μαΐου ότι προγραμματίζεται μια νέα διημερίδα, η τρίτη κατά σειρά στα τελευταία χρόνια με διάφορα άλλα κατά καιρούς αφιερώματα στη Μέλπο και στο έργο της, στο γενέθλιο τόπο, μαζί με μια έκθεση των διασωθέντων συγκινητικών κοιμηλίων τεκμηρί και τεκμηρίων της ίδιας και της οικογένειας. Αφού δεν έγιναν όσα έπρεπε στην ώρα τους, τότε που η συγγραφέα ζούσε,
ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον τώρα να ξορκίσουμε ένα μέρος του Άγους. Και δεύτερον, επιτρέψετε μου παρακαλώ να σας διαβάσω τελειώνοντας ένα συντομότατο απόσπασμα από τον επίλογο μιας πρόσφατης συνομιλίας που κάνω με τη Μέλπο Κάδμο στο υποέκδοση βιβλίο μου «Ασύνταχτα μένουν τα δύσκολα», αρχείο μετεωρολογικών, αισθηματικών και λοιπών συμβάντων. Έχω τη θρασίτητα να ισχυρίζομαι ότι αυτό το βιβλίο, μισό αιώνα μετά το 1965 που πρωτοεκδόθηκε το σπίτι μου της Μέλπος Αξιώτη, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη συνέχειά του. Το σπίτι μου είναι μια από τις μεστότερες και ωραιότερες διηγήσεις για ελληνικό τόπο. Ένα άλλος διόλου ξεχωριστό βιβλίο, όπου η ιστορία γίνεται παραμύθι και το παραμύθι ιστορία. Μια διήγηση που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικότερη από το εξαιρετικό τέλος της μικρής μας πόλης του Δημήτρη Χατζή ή το χρονικό μιας πολιτείας του Παντελή Πρεβελάκη. Το σπίτι μου περιμένει και αυτό υπομονετικά ακριβώς μισό αιώνα. Τα σημάδια δείχνουν πια πως ορίμασε ο καιρός και ο τόπος για να συνεχιστεί από έναν ομότεχνο πατριώτη η ιστορία του από εκεί όπου τη σταμάτησε η Μέλπο. Περιττό βέβαια να πω ότι τηρουμένων των αναλογιών, αυτές οι αναλογίες είναι συντριπτικές για τον ομότεχνο πατριώτη της. Θα αναρωτιέστε τι λέμε, για ποια πράγματα μιλάμε σε αυτή τη συζήτηση με τη Μέλπο. Μα γιατί άλλο πάρεξε για τον κοινό γενέθλιο τόπο, για τη μουσική της γλώσσας του, για τις αλλαγές που φέρανε οι καιροί για τους ανθρώπους του, που τώρα πια μοιάζουν απελπιστικά με τους υπόλοιπους επηγείς ανθρώπους, για τα βιβλία μας και για το χρόνο που περνά αδέκαστος και αμήλικτος χαρτουλάρης, μαθές αρχιοθέτης και ληξίαρχος, αδιάφορος για το πόσο μεγάλο βάσανο μπορεί να γίνει για μερικούς ανθρώπους και τόπους το βάσανο της ζωής. Μιλάμε τέλος πάντων για όλα τα συμβάντα που είχε ίδια προβλέψει με προφητική δυνότητα, όχι μόνο στο σπίτι μου, αλλά και στο ένα από τα δύο πρώτα δημοσιευμένα διηγήματά της, από τα χτες ως τα σήμερα, 1933, όπου βάζει το σαράκι στο παλιό τραβεζόνι ενός μήλου του νησιού, να παρακολουθεί και να σχολιάζει τις αλλαγές και τους νεοτερισμούς στην αυγή της νέας εποχής, που κατακυρίεψε σήμερα τον θαυμαστό καινούριο κόσμο μας, αυτόν που μέσα στον οποίο θέλοντας και μη ζούμε. Μιλάει πρώτη η Μέλπο. Τρία πηγάδια έχουμε κατά μεσή στην πόλη και μια παλιά κουβέντα. Ο κόσμος επιμένει πως όποιος πιει το νερό τους δεν ξαναφεύγει από τον τόπο μας. Περιττό φυσικά να σας πω ότι δεν είναι το νερό που είναι θαυματουργό, αλλά η άλλη, εκείνη η ακατανίκητη δύναμη που είναι και κάνει το θαύμα της. Ο πατριώτης. Τώρα κόσμος πάει και έρχεται. Ανθρώπινα κοπάδια και πολυφάδια κάπου κάπου περνάνε και αρτιμελείς άνθρωποι μαχαμένοι στο κοπάδι. Κανείς δεν σκύβει να κοιτάξει την επιγραφή διεξόδων της κοινότης και συνδρομής των κατοίκων της νήσου. Η Μέλπο. Και αν το διάβαζε, τι θα καταλάβαινε. 50 χρόνια θέλει ο άνθρωπος ύστερα από τη γέννησή του να γεννηθεί. 50 χρόνια με κόπο καθημερινό είμαστε, αλλά δεν είμαστε στον τόπο που μας ήταν ό,τι ακριβότερο, η πιο γλυκιά της ζωής απαντοχή. Ό,τι πιο πολύ αγαπήσαμε, αλλοσούσουμο και ανυπόστατο, κοίταται ο μπροστά μας. Ο πατριώτης. Κάτι ντύστελος πάντων, να νιώθω περαστικός διαβάτης, προσοδαρμένο και ρουφαγμένος στις γωνιές της ψυχής. Την αρμονία της ταιριασμένης λαλιάς του τόπου, κάτι δις που επιμένει σε πείσμα των φαινομένων να φωνάζει πως απ' εδώ είμαστε, σε τούτο τον τόπο γεννηθήκαμε και εδώ θέμε να αποθάνουμε και να μας εθάψουν. Η Μέλπο. Όσο ζούσα, κανείς δεν έψαξε τα τέσσερα καντούνια της δικιάς μου καρδιάς να βρει το τι είχα εκεί καταχθονιασμένο, το φαρμάκι της εξορίας στις ξένες χώρες και στον ίδιο τον τόπο μου. Σταγόνα τη σταγόνα είχε μαζευτεί τα τελευταία χρόνια, κανείς να μην το μυρίζει, να μην το βλέπει, μα εμένα να με σκάβει ολονυχτής και ολημερής. Ανάγκη πάσα προλάβετε να ανοίξετε, να καθαρίσετε παρευθείς τα τρία φρέατα, μήπως γίνει και ξαναβρεθεί η πηγή του βουλιαγμένου κόσμου. Ο πατριώτης. Όμως εμείς δεν αγυρέψαμε το πισοδρόμισμα, μια ουτοπία. Παρά ένα μόνο κρυφό καημό τον έχουμε, να νεσύρωμε ξανά από τα τρία πηγάδια το νερό της ξεχασμένης αγάπης, όπου το πολύ, το μόνο που με συνέπεια κυνηγάει ο άνθρωπος, βρίσκεται στο ολίγο. Και το ολίγο είναι κιόλας πολύ. Δεν είναι το πολύ που εμείς γυρέψαμε. Ας έχει λοιπόν ο καθαΐς το δικό του άπιαστο όνειρο, το παιδί το παιχνίδι του και ο γέρος το κομπολόι. Οι άνθρωποι μπορεί να κοιμούνται μαζί, αλλά ονειρεύονται χώρια. Η Μέλπο. Τη μοναξιά, τη θλίψη του ο καθένας, την κουβαλά στην πλάτη του μονάχος. Μοναχικό είναι το μονοπάτι της ζωής και του θανάτου.
Ο λίγον ωστόσο δεν είναι το μανεξεδί του κόσμου που εμείς γυρέψαμε. Πράγμα μεγάλο. Και άμα τις βάλεις όλες μαζί τις ιστορίες, αυτή είναι τελικώς η ιστορία του αιγελίτικου νησιού μας, μπορεί και ολόκληρου του κόσμου. Αλλά ο καιρός πήρε ντραμίδι προς το τέρμα. Το είπαν και οι ποιητές. Τι άλλο είναι η ζωή, πάρε εξτρεχαλιτό προς το θάνατο. Όλα θα μείνουν άγραφα και ασύντακτα. Θα χρειαστεί, πατριώτη, να καθαρίσετε ευθύς τα τρία πηγάδια. Γιατί ένα ρημαγμένο πηγάδι είναι στον κόσμο ό,τι πιο θλιβερό. Καληνύχτα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι έχουν όλα υποθεί, οπότε από την εξαιρετική ανάγνωση της κυρίας Ιρλή, τη Μάρου, τη Δούκα και τον Παναγιώτη του Κουσαθανά, θα προσπαθήσω να πω δύο λόγια μόνο για την Κάδμο. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τη Μαρία Κακαβούλια, η οποία πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με τη Μέλπο, εγκύπτει κυριολεκτικά στο έργο της, γιατί μας έδωσε το κείμενο αυτό του 1972 πλαισιωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να φτάσει και στους ειδικούς και στο ευρύ κοινό και να ξανασυστήσει ένα κομβικό κείμενο όπως είναι η Κάδμο. Και στο επίμετρό της, πέρα από την όποια βιογραφική αναφορά ή το εκδοτικό σημείωμα που μας μιλάει για τα χειρόγραφα, για την άλλη έκδοση, αυτή που δεν μάλλον για τα άλλα χειρόγραφα, αυτά που δεν μπήκανε μέσα στο βιβλίο, στο σημείωμά της κάνει μία ανάγνωση του έργου που αναδεικνύει και τη δομή και το ύφος και πάρα πολλά στοιχεία πολύ τυπικά στην Αξιώτη. Την ευχαριστώ θερμά και αυτή και τις εκδόσεις και Κέδρος. Και αυτό το οποίο θα έλεγα για την Κάδμο είναι ότι για άλλη μια φορά εμένα με έκανε να σκεφτώ πόσο η Μέλπο Αξιώτη θα ήταν γνωστή και πολύ μεγάλη αν είχε γράψει σε άλλη γλώσσα. Και διαβάζοντας το πρώτο κιόλας κεφάλαιο, αυτό που λέει, αναφέρεται στο βιβλίο μιας γυναίκας που κάνει μια μεγάλη φασαρία γιατί μιλάει για γυναικεία ζητήματα εκεί στην αρχή της Κάδμος και λέει, μπα, ένα τέτοιο λες με το νου σου, σίγουρα πως και εγώ θα μπορούσα να το γράψω. Και συνεχίζει και σκέψου πως ποτέ στη ζωή σου δεν είχες γράψει τίποτα εξών από επιστολές. Πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να μιλάει μέσα στο Μεσοπόλεμο για τη Βιρτζίνια Γούλφ. Θα μπορούσε να την ξέρει και θα μπορούσε να την έχει και ως πρότυπο. Είναι πάρα πολλές φορές που διαβάζοντας τη Μέλπο Αξιώτη έχεις μια αίσθηση συνομιλίας, έστω και μακρινής. Βέβαια ο καθένας, καθώς η Μέλπο δεν δίνει σημάδια παραπάνω για τις δικημενικές της αναφορές, μπορεί να πει ό,τι νομίζει. Θα μπορούσε να είναι και άλλο το κείμενο τέλος πάντων. Το έργο λοιπόν της Αξιώτη το σφραγίζει Κάδμο ως κείμενο με πολλαπλή σημασία, οριακό. Είναι οριακό του δικού της χρόνου, είναι οριακό μιας ολόκληρης ιστορικής εποχής την οποία βίωσε η ίδια στο κορμί, στο νου και στην ψυχή της και αυτή η εποχή λίγο αργότερα θα κλείσει οριστικά. Είναι οριακό λόγω της έντασης ανάμεσα στο λόγο και τη σιωπή που έχει εγκατασταθεί μέσα στην Κάδμο ή μπορεί και ανάμεσα στην επανάληψη και αυτό το μυρικασμό του λόγου που λειτουργεί ως στρατηγική της σιωπής και της ακινησίας μέσα στο έργο. Οριακό διότι αποτυπώνει και μια άγρια διελκυστίνδα ανάμεσα στη μνήμη και τη λησμονιά σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο. Μια αντικρουόμενη επιθυμία την οποία βιώνει η αφηγήτρια στην Κάδμο, η Κάδμο. Το έργο λοιπόν της Αξιώτη βρίσκεται και με την Κάδμο, σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την Κάδμο, αλλά και με τα πρώτα της κείμενα, στον πυρήνα του ελληνικού και του παγκόσμιου μοντερνισμού, με τον τρόπο με τον οποίο άλλωστε χρονικά συμβαδίζουν τα πρώτα της κείμενα στην εμφάνιση. Και αυτός είναι ένας ριζοσπαστικός ελληνικός μοντερνισμός, βαθιά ριζωμένος στην παράδοση, στη γλώσσα, στη λέξη, στην τοπιολαλιά,
ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι αναδέχεται τον κατακερματισμό, τον οποίο τον βλέπουμε πάρα πολύ έντονο και στην Κάδμο σε όλα τα επίπεδα και το σχολιάζει η Μαρία Κακαβούλια στο επίμετρό της, αλλά δεν τον αναδέχεται με τον τρόπο με τον οποίο τον θεωρούσε και αναγκαίο και επιθυμητό ο Ρολάν Μπάρτ. Ο κατακερματισμός της Αξιώτη φαίνεται σαν να προκύπτει από το αναπότρεπτο μιας βαθιάς υπαρξιακής, έμφυλης και ιστορικής αγωνίας, η οποία όμως επιθυμεί συνειδητά και ασύνειδα την υπέρβασή της, μια ενότητα που δεν θα είναι μονοσήμαντη, αλλά θα είναι οργανική, σαν αυτή της φύσης στην οποία νιώθει ότι ανήκει. Λέει ότι η γη είναι πάντοτε σοφή και μόνο ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα στενόκαρδο. Γι' αυτό και η Κάδμο με τις μεταμορφώσεις της, η Κάδμο που είναι η Χρυσαλίδα, η μεταμόρφωση της Χρυσαλίδας, συνεχίζει μια διαδικασία που έχει αρχίσει από τις πρώτες σελίδες, από τις δύσκολες νύχτες, και αλλάζει και μεταμορφώνεται και δηλώνει ποιες είναι αυτές οι μεταμορφώσεις της. Γίνεται μαμουνάτο, πηγάδι, ηφαίστειο, ποτάμι, φυτό και έτσι η ίδια ως πρόσωπο εντάσσεται σε μια ευρύτερη ενότητα πέραν του είδους που συνεχίζει μετά το θάνατο και το χώμα, πλάει σε μια ροή ευρύτερη, πλάει στη ροή των λέξεων, των δικών της λέξεων, τις οποίες παρόλη την ανησυχία και παρόλη τις αμφιβολίες της, εμπιστεύεται απόλυτα. Η Κάθριν Μπέρτσεϊ λέει πως το γεγονός ότι το υποκείμενο είναι μια διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη δυνατότητα μετασχηματισμού. Και νομίζω ότι αυτή η παρατήρηση ταιριάζει πολύ καλά στην Αξιώτη, η οποία μάλιστα ορίζει το βιβλίο ως σώμα, ως άλλο σώμα και το γράψιμο ως έρωτα, όπως ωραία μας είπε και η κυρία Σέλη. Σε κάθε βιβλίο, σε κάθε ιστορία αφήνεις λίγο από το αίμα σου, λέει στα πράγματα στην αρχή της Κάδμος και στην επιστροφή. Το γράψιμο είναι σπουδαία υπόθεση, είναι όπως ο έρωτας περίμενες να σου έρθει πρώτα η επιθυμία. Η αποδόμηση λοιπόν του κειμένου της Αξιώτη, η αποδόμηση στα κείμενα της Αξιώτη από την αρχή ως την Κάδμο είναι στην πραγματικότητα μια προσπάθεια δόμησης του γράφοντος υποκειμένου, είναι μια προσπάθεια συγκρότησης ταυτότητας, ύπαρξης. Εντός, διάρκεια εκτός της γραφής και με απόλυτη συνείδηση ότι η γραφή είναι πάντοτε εντός, βρίσκεται πάντοτε εντός της ιστορίας. Η υπονόμευση της αναπαράστασης, η οποία προκύπτει από αυτό το κατακερματισμό, αποτελεί επίσης ένα αίτημα για μια άλλη αναπαράσταση και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι κάθε αναφέρεται συστηματικά στη ζωγραφική, σε ερήσεις αλλά και σε πίνακες ζωγράφων, σαν να θέλει να συνδυάσει το κουλτούρα ποέζης των ζωγράφων αυτών με το μουσικα ποέζης που ήταν η δική της στάση απέναντι στη γλώσσα, η μουσική και η μελωδία της γλώσσας, φτιάχνοντας αυτό που οραματιζόταν και ο Van Gogh, έργα τα οποία οι άλλοι θα τα δουν σαν οράματα στο μέλλον. Η γυναικεία φωνή την οποία ακούμε σε όλα τις τα έργα είναι μια φωνή σώμα, είναι μια φωνή πρόσωπο. Και θέλω να διαβάσω μια πολύ ωραία εικόνα που σημειώνει η Ελένη Σεξού με την Κατρίν Κλεμόν στην Ογέννητη γυναίκα και ταιριάζει όσο νομίζω πάρα πολύ στην Αξιώτη. Λένε, δεν μιλά η γυναίκα, εκτοξεύει το κορμί της που δονείται στον αέρα και αφήνεται να φύγει. Ενώ η Σιξού λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να γράφουν μέσα από το σώμα τους, η Αξιώτη το έκανε αυτό και φαίνεται ακόμη και στην Κάδμο πολύ πριν από τη θεωρητική αυτή σύλληψη. Η Αξιώτη, κάτι ακόμη και τελευταίο, σε αυτή την γραφή η οποία είναι ενσώματη και έμφυλη, αρνείται κάθε είδους κυριαρχία, ακόμη και αυτή που της δίνει η συγγραφική της ιδιότητα. Αρνείται κάθε εξουσία και δανείζει τη φωνή της, γίνεται η φωνή της, φορέας των ανώνυμων, επώνυμων, άλλων φωνών, ένα διαλογικό, όπως το εννοεί ο Μπαχτίν, πολύμητο νήμα, που πλέον με το β' πρόσωπο αναδιπλασιάζεται. Και αυτός ο αναδιπλασιασμός του β' προσώπου σημαίνει και κάτι ως προς τη συνείδηση που έχει για την ταυτότητά της. Αν το πρώτο πρόσωπο, το εγώ, σημαίνει τον εαυτό,
Το δεύτερο πρόσωπο σημαίνει το εγώ, τον υποκείμενο, ως ξένο, ως άλλον, ως alter ego. Σημαίνει δηλαδή, παραδέχεται πια ότι η ενότητα είναι ανέφικτη, τα περιθώρια στενεύουν, αφήνει ό,τι αρνημένο, καταπιεσμένο να αναδυθεί μέσα από αυτόν τον επαναλαμβανόμενο ψήφιρο, που σημαίνει και την ίδια στιγμή καταργεί το νόημα, καθώς οι επαναλήψεις της λειτουργούν σαν τρύπες σιωπής και οδηγούν στο προσυμβολικό και το προγλωσσικό επίπεδο, στους τελευταίους μετασχηματισμούς που θα την οδηγήσουν να γίνει οργανική και ανόργανη ύλη της σοφής φύσης. Γυμνή σαν σκουλίκι ξεκινά, γυμνή σαν σκουλίκι καταλήγει στην κάρμο. Τα υπόλοιπα ενδιαμέσως. Το γυναικείο σώμα, διαμερισμένο, κατατομαχισμένο, μεταμορφώνεται και πάλι, ενσωματώνοντας όχι πια την αυτοβιογραφική μνήμη, την οικογενειακή μνήμη, την πολιτισμική συλλογική μνήμη που τόσο την πλήγωνε στην εξορία, αυτή που προσπαθούσε να την κάνει να σοπάσει, μαζί με τις λέξεις που την κουβαλούσαν, για να επιβιώσει και για να πονάει λιγότερο, αυτό το νέο σώμα τώρα αναδέχεται τη λύθη του προσώπου ως αντάλλαγμα για την εγκατάσταση στην ευρύτερη μνήμη της δημιουργίας, αυτή την οποία εξερεύνησε σε όλες τις διαστάσεις, ενώ αναζητούσε και περιέγραφε τον εαυτό της. Με τον επαναληπτικό αυτό λόγο της κάδμος, την ανάκληση, την αθέλητη θύμηση και την επούσια λύθη, καλεί τον χρόνο να μην παραχώσει, όπως λέει, να μην στουμπώσει τις λέξεις της, αλλά να αφήσει τη φωνή της, το πρόσωπό της να υπάρξουν στο μέλλον και γίνεται η τελευταία λέξη πριν από αυτή που θέλει να πει και θα πει τελικά ο χρόνος για εκείνη. Νομίζω ότι ο χρόνος σεβάστηκε την επιθυμία της, σεβάστηκε την ίδια και έτσι είμαστε σήμερα όλοι μαζί εδώ απόψε, όπως και αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια και είμαι σίγουρη ότι θα είμαστε και αύριο, για να χαιρετήσουμε πραγματικά αυτά τα έργα που ήταν σαν οράματα, αυτή τη λογοτεχνία που είναι γραμμένη, όπως είπε η Μαρία, που είναι ανάσα η γραφή της, αυτή τη λογοτεχνία που είναι γραμμένη με αίμα και ψυχή και την οποία σήμερα, περισσότερο από κάθε φορά από τότε που έφυγε η αξιότητα από την εποχή εκείνη, την έχουμε ανάγκη. Επίσης και για το βιβλίο, γιατί ως αναγνώστης, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι σπάνιο ένα έργο παρελθόντος να υπάρχει στο παρόν με τέτοιους όρους και φαντάζομαι ότι δεν υπήρχαν περισσότερα έργα έτσι και το ίδιο το παρόν ήταν αρκετά καλύτερο. Θα ήθελα να ξεκινήσω μια διευκρίνηση. Εγώ ήθελα, λέω για την επιρροή που μπορεί να έχει το έργο της Αξιώτη στους νεότερους συγγραφείς, κυρίως ποιητές, ακόμα την ποιήση του σχολού μας. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι είναι άλλα τα έργα που αγαπάμε και άλλα αυτά που μας επηρεάζουν, μπορούμε, εξελίσσοντας αυτή τη σκέψη, να πούμε ότι με τον ίδιο τρόπο είναι άλλα αυτά τα στοιχεία μέσα σε ένα έργο που αγαπάμε ή που μας ενθουσιάζουν και άλλα αυτά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι την πρώτη παρακολούθηση επαφή και τα μικρότερος. Με τα έργα της Αξιώτη, με τον Αρβιδιάνο Λάσο στον 20ο αιώνα και τα ποίηματα. Παράδοξη τίτλη για πρώτη ανάγνωση. Αλλά αυτό που με ενθουσίασε τέλος πάντων ήταν το πολιτικό δίπολο ανάμεσα στον αγώνα και το τίμημα που μπορεί να έχει αυτός ο αγώνας. Και κυρίως το γεγονός ότι όλο αυτό ήταν υπομένο με όρους σχεδόν νοσταλγίας, οπότε μπορούσε ως αναγνώστης από τη μία να τα δεις κριτικά, αλλά από την άλλη να έχει μια ταύτιση τέτοια. Ώστε να το επεξεργαστείς ακόμη περισσότερο. Το δίπολο αυτό το θεωρώ και τώρα επίκαιρο με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον εμένα προσωπικά. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω λίγο πιο πολύ για στοιχεία που θα μπορούσαν κάπως να αποτελέσουν μέρος ακόμη και μιας ποιητικής. Και αυτή η διευκρίνηση κλείνει, η διευκρίνηση και συνεχίζω. Δεν ξέρω αν είναι η κατάρα του ανθρώπου που γράφει ή πιο σωστά του ανθρώπου που προσπαθεί να γράψει. Αλλά καμιά φορά καταλήγουμε να διαβάζουμε ένα έργο τέχνης με λειτουργικούς όρους. Με βάση το τι μπορεί να πει και τι μπορεί να δώσει ένα έργο τέχνης, τι εργαλεία μπορεί να μοιραστεί, ποιους από τους κώδικες που επιλέγει ισχύουν ακόμα.
Βλέπετε, όπως αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ, η γραφή προκύπτει ως ανάγνωση σε ένα άλλο επίπεδο. Τι μπορεί λοιπόν να προσφέρει το έργο της Μέλπος Αξιώτη σε έναν νέο συγγραφέα στο σήμερα, πόσο μάλλον όταν το είδος που αυτός επέλεξε δεν είναι η πεζογραφία αλλά η ποίηση. Είδος που ήδη χρησιμοποίησε με θαυμαστή πρωτοτυπία χειρισμό από τη μία, αλλά αφήνοντας το σε δεύτερη θέση συγκριτικά με το πεζογραφικό της έργο. Είναι ενδεικτικό ότι στην Κάδμο, το βιβλίο αυτό της ατελείωτης επιστροφής και αναπόλυσης, η συγγραφέα ελάχιστα αναφέρεται στην ποίησή της, ενώ η αναφορά στους μυθιστορηματικούς της ήρωες είναι θέμα σχεδόν κεντρικό στην αφήγησή της. Διαβάζω την Κάδμο. Αλλά μέσα στο χοντρό λεξικό, να και ένα φύλλο γραμμένο με το χέρι, ένα τραγούδι δικό σου. Καθώς το λένε, ένα ποίημα. Κοντραμπάντο, ήταν ο τίτλος του. Στίχοι μου μεταποιήθηκαν εδώ και εκεί. Ελάχιστα άλλωστε. Γιατί να μεταποιηθούν. Ναι, τώρα το θυμάσαι. Οι αναφορές είχαν γίνει στο πρώτο πρόσωπο. Πιο απρόσωπο είναι έτσι. Και γι' αυτό πιο προσωπικό. Σβήσαμε που και που τα γράμματα από τον τίτλο, έφευγε η χρυσαφιά σκόνη σαν τη γύρη του άνθους. Νομίζω πως το πιο σημαντικό εργαλείο που μας δίνει η Μέλπο Αξιώτη, που δίνει σε ένα ποιητή του παρόντος μας, είναι ακριβώς η ιδιόμορφη σχέση της ανάμεσα στον ποιητικό και τον πεζογραφικό λόγο. Η συγγραφέας έχει καταγραφεί στην ιστορία της λογοτεχνίας ως μια από τις σημαντικότερες πεζογράφους του ελληνικού μοντερνισμού. Τα μυθιστορήματα και οι νουβέλες της, γλωσσικά συγκεκριμένα, συνειρμικά, κειμενόμενα ανάμεσα στον παιδικό λόγο, την προφορικότητα και τη λαϊκότητα, απορρίπτουν τους συμβατικούς τρόπους αφήγησης, αφήνουν ευδιάκριτο στίγμα και αποτελούν παρακαταθήκη και προϋπόθεση για ό,τι πεζογραφικά καινούριο προσπαθεί να αρθρωθεί. Την ίδια στιγμή, το ποιητικό της έργο μένει παραγωνισμένο, εξόριστο στα λευκά λιβάδια της υποσημείωσης. Βραχή σε όγκο αποτελείται από τρεις κατά κύριο λόγο συλλογές, ή μάλλον συνθέσεις. Τη Σύμπτωση του 1939, το Κοντραμπάντο του 1959 και τα Θαλασσινά, αποτελούμενα από τέσσερα εκτενή αφηγηματικά ποίηματα του 1961. Αν η Αξιώτη είναι συχνά αφηγηματικά στην ποίησή της, με αποκορύφωμα τα Θαλασσινά, είναι κατά πολύ περισσότερο ποιητική στη μυθιστορηματική της αφήγηση. Ταυτόχρονα, τα δύο μέσα έκφρασης μοιράζονται συχνά κοινές θεματικές, μοτίβα, εμμονές, σύμβολα, ακόμα και πρόσωπα και τεχνικές γραφής. Αυτή η συγγένεια είναι ορατή σε ολόκληρο το έργο της. Ας πάρουμε για παράδειγμα το Κοντραμπάντο, που ανέφερε πριν μέσα στην Κάδμο. Για μένα είναι αυτή το κεντρικό κλειδί στην ποιητική της δημιουργία. Το βιβλίο αποτελεί μια πλεξούδα νοσταλγικών αναμνήσεων, υπομένει σε αλληλοεπικαλυπτόμενα ποιητικά μοτίβα, διαρθρωμένο συνειρμικά, μια αναγωγή του παρόντος στην παιδική ηλικία. Καταλαβαίνουμε πως η συγκεκριμένη περιγραφή, λίγο έως πολύ, θα μπορούσε με μεγάλη άνεση να είναι και η περιγραφή που θα κάναμε για την Κάδμο, για το βιβλίο. Η εγκύτητα αυτή, η ιδιόρυθμη αυτή γυπνίαση, μπορεί να επαναπροσδιορίσει τους... η γυπνίαση εννοώ ανάμεσα στο μυθιστορηματικό και το ποιητικό, μπορεί να επαναπροσδιορίσει τους όρους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε, τόσο ως αναγνώστες όσο και πρακτικά ως συγγραφείς, τους όρους γραφής και σύνθεσης ενός ποιητικού κομματιού, τη σημασία της σύνθεσης, της αφήγησης και της πολυπλοκότητας ενός ποιητικού έργου. Ήδη στην ποιήση των νεοτέρων, κάτι που συναντούμε και πιο παλιά, τη δεκαετία του 80, αλλά πολύ έντονα και τώρα, συναντούμε μια όλο και πιο συχνή απόκληση από τον κανόνα της ποιητικής συλλογής, του βιβλίου δηλαδή, που πολλά ποίηματα συγκατοικούν χωρίς απαραίτητος να συνομιλούν ή έστω συνυπάρχουν με έναν χαλαρό τρόπο. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο έντονα και πιο συχνά είναι η επιστροφή στην ποιητική σύνθεση. Σε έργα δηλαδή που λειτουργούν όχι ως ενιαία ποίηματα, αλλά ως μια συνύπαρξη ποιητικών κειμένων, τα οποία συνομιλούν και το αποτέλεσμα των οποίων ξεπερνά το άθροισμά του. Ακριβώς λόγω αυτού που προσθέτει μεταξύ τους σχέση και μεταξύ τους συνομιλία. Αν λοιπόν αντιμετωπίσουμε το έργο της Αξιώτη ως ένα όλο, τότε μπορούμε με χαρά να παραδεχθούμε πως έχουμε ένα προνομιακό ποιητικό πρόγονο τόσο σε σχέση με την ποιήσή της, όσο και σε σχέση με τα πεζογραφήματά της. Αλλά ακόμη περισσότερο λόγω της μεταξύς τους σχέσης. Γράφει στην Κάδμο. Οι ποιητές είναι εκείνοι που βρίσκουν κάτι τόσο λεπτά πράγματα, σαν την αναπνοή, αναφέρει προς το τέλος του βιβλίου, σχολιάζοντας ένα στίχο του Σεφέρη. Και τελικά, αν δεχτούμε τη φράση της αυτή ως δεδομένο, σχεδόν μας εξαναγκάζει να σχολιάσουμε τη σειρά μας πως η Μέλπο Αξιώτη υπήρξε όχι μόνο μια μεγάλη ποιήτρια του πεζογραφικού μας παρελθόντος, αλλά και μια εξίσου σημαντική στιγμή του ποιητικού μας μέλλοντος. Ευχαριστώ.
Ήρθε λοιπόν και η δική μου σειρά, είναι η τελευταία, φαντάζομαι μια ανακούφιση. Είπαμε πολλά. Ευχαριστώ όλους τους συντετημόνες εδώ αυτού του ωραίου βραδινού τραπεζιού. Είπατε ότι τα είπατε όλα. Και ο Θωμάς αυτό που είπε, ότι τελικά για να καταλάβουμε την αξιότητα στα πεζογραφήματά της, μπορούμε να τα καταλάβουμε καλύτερα αν διαβάσουμε τα ποίηματά της. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και το αντίστροφο. Και την Μάρο και την Τιτίκα για το έμφυλο, για την ανάγκη κατασκευής ταυτότητας. Εγώ θα σας πω δύο λόγια μόνο για το πώς δούλεψα όταν παρέλαβα αυτό το κειμενάκι που φαινόταν κατά τα άλλα αθώ, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν μια σε εισαγωγικά καυτή πατάτα, γιατί ήταν το τελευταίο κείμενο της Αξιώτη και η Κάδμο. Η δική μου σχέση με την Κάδμο έχει και αυτή μια περιπέτεια. Όταν τελείωνα το διδακτορικό μου, το οποίο ήταν για τις δύσκολες νύχτες της Μέλπος Αξιώτη, το πρώτο της έργο, δηλαδή το 1938, με βρήκε ο Γιώργος Σαββίδης και μου λέει: «Έχω ένα μπουναμά για σένα. Ολόκληρο το χειρόγραφο της Κάδμος». Διότι αυτό που είχε εκδοθεί, μου λέει, δεν. Λοιπόν, ήμουνα πιο μικρή τότε, πολύ πιο μικρή. Λέω: «Αυτό δεν είναι για μένα». Το 1990 το άφησα, το ξέχασα, ασχολήθηκα με άλλα. Το 2010 όμως, όπως πολλά πράγματα επανέρχονται και επανακάμπτουν στη ζωή, επανήλθε και η Κάδμο, διότι έγινε μια πρόταση από τις εκδόσεις Κέντρος να αναλάβω την επιμέλεια της Κάδμος. Εκεί δεν μπορούσα να το αρνηθώ το 2010. Και είπα να γράψω ένα μικρό επίμετρο, να ξαναβγεί αυτό το βιβλίο, ένα πολύτιμο, μικρό, αυτοβιογραφικό. Έλα όμως που πιάνοντας το κείμενο και διαβάζοντάς το, άρχισε αυτό να ζητάει όλο το υλικό, το πληροφοριακό, το εργοβιογραφικό κλπ. Έτσι ώστε να συμπληρωθεί η ανάγνωση της Κάδμος. Κατέληξα λοιπόν να γράψω ένα επίμετρο το οποίο περιλαμβάνει αρκετά πραγματάκια, θα σας τα πω εντάχει, αν και το δείτε στο βιβλίο. Περιλαμβάνει ένα ερμηνευτικό κείμενο με τίτλο «Η συγγραφική κληρονομιά της Μέλπος Αξιώτη», όπου εκεί τίθενται τα ζητήματα γραφής της, πεζογραφία στο δεύτερο πρόσωπο, οι μεταφορές της στο σώμα, όλα αυτά που αναφέρθηκαν και από τους συνομιλητές εδώ. Περιλαμβάνει ένα εργοβιογραφικό κείμενο, την ιστορία της ζωής και του έργου της, έτσι πιο αφηγηματικά δοσμένο, με νέες λεπτομέρειες και στοιχεία που έπρεπε να συμπληρωθούν, άρα έπρεπε να το γράψω και αυτό. Περιλαμβάνει το περίφημο εκδοτικό σημείωμα. Είναι ένα σημείωμα που μας δείχνει πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο έχει μια περιπέτεια, με την καλή έννοια. Γιατί, διότι όταν γυρνάει η Αξιώτη το 65 στην Ελλάδα και πλέον κάνει παρέα με τους ομοτεχνούς της, ο καλός της φίλος Γιάννης Ρίτσος και στα εκδοτικά έμπιστός της, την παροτρύνει, της λέει να γράψεις, Μέλπο να γράψεις, γράψει και κάτι τελευταίο. Και έτσι λοιπόν η Μέλπο, με την ενθάρρυνση του Ρίτσου και πιστεύοντας και η ίδια ότι έπρεπε να γράψει αυτό το τελευταίο κείμενο, αρχίζει και γράφει και τα συζητάει με τον Ρίτσο. Κάποια στιγμή λοιπόν το χειρόγραφο αυτό, το οποίο δίνει στο Ρίτσο, περιλαμβάνει και κάποια από τα διηγήματα της που ήδη έχουν εκδοθεί. Έτσι λοιπόν έπρεπε να γίνει η δική μου αναφορά στο χειρόγραφο και στην τελική έκδοση της Κάδμος, την οποία η ίδια επιμελήθηκε μαζί με τον Ρίτσο. Έτσι λοιπόν γράφτηκε και το εκδοτικό σημείωμα που έδειχνε ακριβώς αυτή την αγαπητική σχέση Ρίτσου και Αξιώτη και πώς ουσιαστικά ενδυνάμωσε το τελικό αυτό συγγραφικό έργο της Αξιώτη με έναν τρόπο μοναδικό. Οι δύο συγγραφείς συνεργάζονται, τις προτείνει ο Ρίτσος, η ίδια του λέει αυτό δεν μ' αρέσει, έχει μία ολόκληρη συζήτηση που πραγματικά είναι ένα δείγμα αγαπητικής και συνομιλίας αλλά και επιμέλειας κειμένου και έτσι γράφτηκε και το εκδοτικό σημείωμα. Μετά είχαμε την πρόσληψη της Κάδμος, θεώρησα και αυτό ότι είναι ένα καλό στοιχείο να μπει για τον αναγνώστη και τέλος το γλωσσάρι του Παναγιώτικου Σαθανά, το οποίο περιείχε όλες τις λέξεις της Μικόνου
που υπάρχουν στο κείμενο και χρειάζονται μια εξήγηση. Και έτσι φτιάχτηκε ένα επίμετρο το οποίο περιέχει 4-5 κείμενα, σχεδόν τόσο όσο και το αρχικό κείμενο. Ήταν μεγάλη μου χαρά να το καταφέρω αυτό, γι' αυτό και πήρε αρκετό χρόνο. Χρειάστηκε να ξαναδούμε, όπως είπα, τα χειρόγραφα. Και το τελικό κείμενο, το οποίο έχετε στα χέρια σας, όσοι έχετε πάρει το βιβλίο, είναι ουσιαστικά, χωρίς αλλαγές και αντικαταστάσεις, το κείμενο που εκδόθηκε το 1982 με τη δική της έγκριση και επιμέλεια, με όλο, όπως είπα, το υλικό αυτό, το οποίο περιβάλλει ερμηνευτικά και πραγματολογικά την έκδοση. Εδώ θέλω να πω ποιοι με βοήθησαν και πραγματικά χωρίς τη βοήθεια πολλών ανθρώπων δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί η έκδοση αυτή και θα αργούσε ακόμη περισσότερο, ακριβώς γιατί είπαμε υπήρχαν και τα ζητήματα της αντιβολής χειρογράφου κλπ. Είχα λοιπόν πρώτα απ' όλα την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση από την Ινέτα Μακρινικόλα, δυναμικό στοιχείο στις εκδόσεις Κέντρος μέχρι και σήμερα. Επιμέλεια, έχει κάνει επιμέλεια πολλών συγγραφέων και με βοήθησε πραγματικά σε πολλά στάδια της έκδοσης. Με βοήθησε με την πρόσβαση στο αρχείο Ρίτσου και στο αρχείο της Κάδμος, έτσι στο χειρόγραφο της Κάδμος όπως υπάρχει στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνικού Πολιτισμού. Με βοήθησε δίνοντάς μου επίσης πολλά στοιχεία, γιατί την ήξερε την αξιότητα, ήξερε για όλη αυτή την ιστορία πώς πήγαινε η αξιότητα τα τελευταία χρόνια στον κέντρο, πώς ήταν, πώς ζούσε κλπ. Πώς γράφτηκε δηλαδή η Κάδμο, σημαντικό. Όλο το δυναμικό του κέντρου από τις διορθώσεις που περάσανε 4 χέρια διορθώσεων, την κυρία Σπανάκη, την κυρία Σημεωνίδου, τον Θανάση, την Αριάδη, τη Μαρία, μια φοβερή ομάδα που έκανε δυνατή αυτή την έκδοση. Και επίσης από καρδιάς θέλω να ευχαριστήσω και τους δικούς μου, δύο πρώτους κοινούς, ας το πούμε, πρώτους αναγνώστες, συναδέλφους, τον Χρήστο Παπάζογλου και τον Περικλή Πολίτη, που με περίσσια προθυμίας και ενδιαφέροντος σχολίασαν και τα δικά μου κείμενα και μέχρι την τελική τους εκδοχή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Κουσαθανά που είναι μαζί μας και έχει γράψει το γλωσσάρι, τους ομιλητές μας εδώ που είναι, όλοι έχουμε τη λατρεία της Μέλπος και έχουμε μια συγγένεια, και την Σοφία της Ιρλή, τη Μαρία την Αλβανού, τον Θωμά, όλους εσάς που είστε εδώ και τις εκδόσεις Κέντρος. Αυτά ήθελα να σας πω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.